Σοκράτη Βαρδάκη, καλημέρα από τον 984, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σοκράτης Βαρδάκης, για το θέμα αυτό. Πολύ καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Καλά. Επίσης, καλά. Κύριε Βαρδάκη, να είστε καλά και εσείς. Να σταματήσουμε λίγο σε αυτό το θέμα. Την ακρίβεια που την είδατε. Ο Υπουργός Αναπτύξεως λέει ότι από ψυχολογικά έχουν ψυχολογικά θέματα και δεν πάνε να ψωνίσουν. Δεν είναι ότι είναι ακριβώς το πράγμα. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία να κάνω εγώ την αντιπολίτευση ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, υπόθηκαν πράγματα, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να σας απαντήσω, το καταλαβαίνετε. Εκτός αν ρητορικά τα λέτε, μόνος τα λέτε, μόνος απαντάτε. Όχι, όχι, εγώ δεν απαντώ. Απήντησε η κοινωνία σε μια δημοσκόπηση που έγινε προχθές και το 75% των πολιτών που ερωτήθηκαν είναι δυσαρεστημένοι και από το 75% το 58% είπε ότι δεν μπορεί να βγάλει η μισθοδοσία δεν φτάνει να βγάλει το μήνα. Φτάνει μέχρι τις 20 το πολύ του μήνα. Πάμε στο μεταφορικό εισόδημα. Κυρία Δουλγεράκη, με τον νόμο 4606 το 19, το άρθρο 14, εισήχθη το μεταφορικό εισοδύναμο για πρώτη φορά από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ήταν ένα ουσιαστικό μέτρο. Μείωση του κόστου μεταφορά και παραγωγή, θα έλεγα εγώ. Ειδικά σε νησιωτικέ περιοχέ. Εννοείται ότι υπήρξαν πολλέ παραλήψει. Η Κρήτη δεν ήταν στην αρχή στο μεταφορικό εισοδύναμο. Ασχέθηκαν, για να τα λέμε όλα, ασχέθηκαν ισχυρέ πιέσει. Και βέβαια υπήρξε μεγάλη υποστήριξη, από την περιφέρεια αλλά και από τα επιμελητήρια τη Κρήτη, που με μελέτη κυρία Λουγεράκη τότε, όπως ζητήθηκαν από το αρμόδια Υπουργεία, βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Βγήκε η Κρήτη στο μεταφορικό ισοδύναμο αργότερα, καθυστερημένα, με ασχετούς κωδικούς, τους λεγόμενους τότε ΚΑΔ. Μέχρι εγώ, αν και καθυστερημένα, κάτι πήγε να γίνει. Ποτέ όμως, κυρία Λουγεράκη, δεν συζητήθηκε το επιβατικό, ποτέ, ούτε από τους προηγούμενους ούτε από τους επόμενους. Το επιβατικό ισοδύναμο, δηλαδή το ισοδύναμο στα φυσικά πρόσωπα. Ενώ εφαρμόζεται σε πολλά, σχεδόν σε ολόκληρη την ισιωτική περιοχή της χώρας, εκτός Κρήτης. Και να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβει και ο κάθε ακροατής τι ακριβώς λέμε μεταφορικό ισοδύναμο σε φυσικά πρόσωπα. Ένας ροδίτης που θα ταξιδέψει από την Ρόδο στην Αθήνα έχει έκπτωση στο εισιτήριο του περίπου 48% στο εισιτήριο. Καταλαβαίνετε ότι η μείωση του κόστους της μεταφοράς των επιβατών είναι τεράστιο. Από αυτό λοιπόν το επιβατικό ισοδύναμο είναι η Κρήτη απ' έξω. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια από το 20, αλλά φωνή βόντως εν διαιρήμου, αν και υπήρχαν υποσχέσεις. Εντάξει, μας είναι υποχρέωση μας να προσπαθούμε. Θέλω να σας πω επιγραμματικά. 7 πρώτου του 20 καταθέσαμε επίκαιρη ερώτηση. Γιατί δεν καθίσταται πλήρη εφαρμογή του προγράμματος για την Κρήτη σε φυσικά πρόσωπα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. Έρχεται ο Υπουργός 7 Πέμπτου του 20, άλλη ερώτηση, να μας πει ότι γίνεται μία μελέτη και ότι εφόσον υπάρξουν οι πόροι, ευχαρίστως θα ενταχθεί και η Κρήτη στο επιβατικό ισοδύναμο. 30 Δεκάτου του 20. Αποκλείουν κάποιες επιχειρήσεις και επανερχόμαστε με άλλη ερώτηση. Όχι με πρόσχημα, με ένα σοβαρό ζήτημα που είχε προκύψει με κάποιες επιχειρήσεις που είχαν αποκλειστεί λόγω μιας παλινοδίας του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής. Βάλαμε ακόμα άλλη μια φορά το επιβατικό ισοδύναμο. Δυστυχώς φτάσαμε το 21, κυρία Λουγεράκη, για να κάνουμε πέμπτη ερώτηση, 18 Δευτέρου του 21, και να μας απαντήσει ο κύριος Πλακετάκης ότι ακόμα εξετάζεται το θέμα. 21 Εβδόμου του 21 ερωτάται ο Υπουργός για έκτη φορά. Προτείνεστε να εφαρμόσετε το μεταφορικό ισοδύναμο για την Κρήτη όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. Απάντηση. Η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου για την Κρήτη και τις επιχειρήσεις ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά τους, ενώ σε κάθε περίπτωση βελτιωτικές παρεμβάσεις που αφορούν τη συνολική εφαρμογή του μέτρου είναι προς εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Και ερχόμαστε, κυρία Δουλγεράκη, σήμερα με νέα ερώτηση,
μετά από 6, 7, 8 ερωτήσεις, να ρωτήσουμε για άλλη μια φορά τον Υπουργό όσον αφορά το επιβατικό ισοδύναμο. Αλλά το πρόβλημα προκύπτει και από τα κάψιμα. Η κυβέρνηση, κυρία Βουλγεράκη, δεν θέλει λύσεις, δεν θέλει προτάσεις, μάλλον, όχι λύσεις, προτάσεις. Είναι μια πρόταση. Δεν μειώνει το φόρο, τον ειδικό φόρο καταναλώσεις στα κάψιμα, δεν μειώνει το ΦΠΑ, ας εντάξει και τα κάψιμα μαζί με το μεταφορικό ισοδύναμο για τις νησιωτικές περιοχές στο επιβατικό ισοδύναμο. Καλά, νησιωτικές περιοχές, είπατε τη χρυσή κουβέντα. Νησιωτική περιοχή Κρήτη, μόνο στο 50 σε ό,τι έχει να κάνει με το επίδομα το οποίο θα δοθεί για 3 μήνες, δηλαδή στο 50. Από εκεί και πέρα το ξεχάσαμε. Πάντα στην πηγή, αλλά νερό δεν. Σωστά, έχετε δίκιο. Κυρία Δουλειάκη, επειδή είναι σοβαρό το ζήτημα, ειδικά για το επιβατικό ισοδύναμο, αλλά και για τα κάψιμα. Κυρία Δουλειάκη, κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε μια περίοδο ασφυκτικής κρίσης. Μια κρίση που έχει ονομαστεί ενεργειακή κρίση. Αν μη τι άλλο, σήμερα είναι η ευκαιρία να δει η κυβέρνηση, τουλάχιστον σε περιοχές που το κόστος μεταφοράς εκτινάσει τις τιμές. Εκτινάσει τις τιμές, να βρει λύσεις. Και να μια λύση. Σας λέω, μεταφορικό ισοδύναμο στα κάψιμα. Μεταφορικό ισοδύναμο στα φυσικά πρόσωπα. Όταν το 21 μας έλεγε ο κύριος Πλαγιωτάκης ότι έχει συντάξει μελέτη, υπάρχουν οι πόροι και θα ενταχθεί τουλάχιστον το επιβατικό ισοδύναμο, δηλαδή στα φυσικά πρόσωπα. Και ερχόμαστε το 22, το Μάρτιο, Απρίλιο του 22. Και δεν έχουμε καμιά απάντηση. Καταλαβαίνετε ότι εμείς επιμείνουμε. Το θέμα είναι να βρούμε και λύση όμως. Μάλιστα. Καλά, αυτό είναι το ζητούμενο πάντα. Να βρεθεί αυτή η λύση, γιατί όπως και εσείς το είπατε, είτε η προηγούμενη είτε η σημερινή, δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει σε αυτό που είναι το ζητούμενο για να ανακουφιστούν και οι επιχειρηματίες αλλά και οι καταναλωτές, διότι είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Κύριε Βαρδάκη... Κυρία Βουλγεράκη, μας είχε πει ο κύριος Πλαγιωτάκης ότι υπήρχε μια μέρα, μάλλον ολοκληρωνόταν από το 21, με συγχωρείτε. Το 21. Ολοκληρώνονταν μια μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών για την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου για την Κρήτη σε φυσικά πρόσωπα και απλά εμείς ζητούμε τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ένα χρόνο μετά, αυτή η περιβόητη μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών δεν έχει ολοκληρωθεί για να δώσει μια ανάσα στην κοινωνία της Κρήτης. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, κύριε Βαρδάκη. Καλημέρα. 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 Καλημέρα.